φίλες και φίλοι, συναγωνίστριες και συναγωνιστές, συντρόφισσες και σύντροφοι, βρισκόμαστε σήμερα εδώ, έξω από το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας, στην εκδήλωση τερματισμού της 41ης Μαραθώνιας Πορείας, για να καταδικάσουμε την εμπλοκή της Ελλάδας στους δολοφονικούς αμερικανονατοικούς σχεδιασμούς, για να απαιτήσουμε να κλείσουν και να ξεκουμπιστούν μια για πάντα οι βάσεις και τα στρατηγεία των ΗΠΑ, ΝΑΤΟ, Ευρωπαϊκής Ένωσης, που έχουν μετατρέψει τη χώρα μας σε πολεμικό ορμητήριο και το λαό μας σε στόχο αντιπίνων. Για να επιστρέψει εδώ και τώρα η φρεγάτα Ύδρα, το προσωπικό των ενόπλων δυνάμεων από την Ερυθρά Θάλασσα, για αποχώρηση της Ελλάδας από την αποστολή ασπίδες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και επιστροφή της πυροβολαρχίας των Patriot από τη Σαουδική Αραβία, για να εκφράσουμε την αλληλεγγύη μας στον ηρωικό λαό της Παλαιστίνης που εδώ και 6 μήνες πεθαίνει από τη γενοκτονία, από τις δολοφονικές επιθέσεις του κράτους τρομοκράτη του Ισραήλ με τις ευλογίες των ΗΠΑ, ΝΑΤΟ, Ευρωπαϊκής Ένωσης, αλλά και με τη στήριξη της ελληνικής κυβέρνησης. Χαιρετίζουμε τους εκατοντάδες μαραθωνοδρόμους που συμμετείχαν στη φετινή πορεία. Χαιρετίζουμε τα σωματεία και τους φορείς του λαϊκού κινήματος που με αποφάσεις τους συμμετέχουν στην 41η Μαραθώνια Πορεία. Χαιρετίζουμε την νεολαία που με τη μαζική της παρουσία σήμερα φανερώνει πως η νέα γενιά δεν θέλει να γίνει κρέας στα κανόνια των υπεριαλιστών. Αυτός είναι ο καλύτερος τρόπος για να τιμήσουμε στην πράξη τους αγώνες του Λαμπράκη, του Νικηφορίδη, των χιλιάδων αγωνιστών που πάλεψαν ενάντια στην τότε ΕΟΚ και το ΝΑΤΟ, ενάντια στην πρόσδεση της Ελλάδας σε αυτά τα δολοφονικά εργαλεία του κεφαλαίου κατά των λαών. 61 χρόνια μετά από την πρώτη απογορευμένη πορεία ειρήνης στις 21 Απρίλη 1963, οι θερμές πολεμικές εστίες στην Ουκρανία, στη Μέση Ανατολή, σε δεκάδες σημεία σε όλη την Ιδρώγειο, κάνουν ακόμα πιο επιτακτική την ανάγκη να δυναμώσει περισσότερο η αντιπεριαλιστική πάλη. Ιδιαίτερα τη φετινή χρονιά που συμπληρώνονται 75 χρόνια από την ίδρυση της πολεμικής δολοφονικής μηχανής του ΝΑΤΟ στις 4 Απριλίου 1949, που σε όλη την ιστορία του ευθύνεται για επεμβάσεις και πραξικοπήματα για το μακέλεμα δεκάδων λαών, είναι ανάγκη λοιπόν να δυναμώσει ακόμα περισσότερο ο αγώνας για αποδέσμευση, να πέσει στο κενό η προσπάθεια της κυβέρνησης και των αστικών κομμάτων να εξοραίσουν το χαρακτήρα του, παρουσιάζοντάς το ως δήθεν παράγοντα ειρήνης, ασφάλειας, σταθερότητας και την ολοένα βαθύτερη εμπλοκή της Ελλάδας να παρουσιάζουν σαν όφελος για το λαό μας. Σημειώνουμε ιδιαίτερα πως αποτελεί πρόκληση και προσβολή στα εκατομμύρια των νεκρών από τις νατοικές επεμβάσεις η δήλωση του νέου Προέδρου του ΣΥΡΙΖΑ Κασελάκη ότι το ΝΑΤΟ είναι η ιερή αμυντική συμμαχία. Καλούμε τον προοδευτικό κόσμο όχι απλά να βγάλει συμπεράσματα από την κατάντια και το ξεπεσμό αυτού του κόμματος και του αρχηγού του, αλλά να εγκαταλείψει τους παπαγάλους της νατοικής βαρβαρότητας που ξεπερνούν ακόμα και τα άλλα αντιδραστικά παραδοσιακά αστικά κόμματα. Ούτε η Νέα Δημοκρατία, ούτε οι ιερέ δεν τόλμησαν τόσα χρόνια να πούν πως είναι η ιερή συμμαχία. Τέτοια κατάντια. Καλούμε λοιπόν τον κόσμο τον προοδευτικό να έρθει στο πλάι του αντιπεριαλιστικού κινήματος, να ξεπεράσει δισταγμούς, να έρθει με τους λαούς και όχι με τους εγκληματίες φωνιάδες τους. Και είπε και κάτι ακόμα, τα οποία τα επανέλατα είχε πει και ο ίδιος ο Τσίπρας, υπογράφοντας τη συμφωνία, ότι οι αμερικανονατοικές βάσεις δήθεν εξασφαλίζουν την ασφάλεια της Ελλάδας και όπως είχε πει και ένας υπουργός εξωτερικών του ΣΥΡΙΖΑ, θέλουμε κι άλλη βάση. Έσχος λοιπόν, οι αμερικανονατοικές βάσεις
και οι υποδομές που βρίσκονται στο έδαφος της χώρας μας και επεκτείνονται έχουν παίξει βρώμικο ρόλο κατά των λαών σε δεκάδες πολεμικές επεμβάσεις μέχρι σήμερα και εξακολουθούν να παίζουν στοχοποιώντας τον ελληνικό λαό. Φέτος επίσης συμπληρώνονται 75 χρόνια από την ίδρυση του Παγκοσμίου Συμβουλίου Ειρήνης. Η ΕΔΙΕ από την πρώτη στιγμή της ίδρυσης του μέχρι και σήμερα συμβάλλει και έχει παίξει καθοριστικό ρόλο στην ενίσχυση του αντιπεριαλιστικού χαρακτήρα του, στο παραπέρα άπλωμα και δυνάμωμα της δράσης του. 75 χρόνια το Παγκόσμιο Συμβούλιο Ειρήνης πάλεψε ενάντια στους υπεραλιστικούς πολέμους, στο πλάι των λαών, για την ανατροπή της καπιταλιστικής βαρβαρότητας, για μια άλλη κοινωνία της ειρήνης, της αλληλεγγύης των λαών. Συναγωνίστριες και συναγωνιστές, οι εξελίξεις των τελευταίων ημερών στη Μέση Ανατολή μυρίζουν μπαρούτι και αίμα. Η κλιμάκωση της πολιτικής έντασης, της πολεμικής έντασης, ύστερα από την επίθεση του Ιράν στο Ισραήλ, ως απάντηση στη δολοφονική επίθεση στην Ιρανική πρεσβεία στη Δαμασκό και η προχθεσινή επίθεση του Ισραήλ προμηνύουν μεγάλες περιπέτειες για τους λαούς. Αυτό το γεγονός αποτελεί ένα ακόμα κομμάτι του παζλ στην πολύ επικίνδυνη κατάσταση που έχει ήδη διαμορφωθεί στη Μέση Ανατολή με ανοιχτό το ενδεχόμενο να λάβει τρομακτικές διαστάσεις με θύματα τους λαούς. Οι πολεμικές εστίες στην περιοχή που φέρνουν τη σφραγίδα της επιθετικότητας του κράτους στο Ισραήλ και έχουν τη στήριξη των ΗΠΑ, του ΝΑΤΟ και της Ευρωπαϊκής Ένωσης διαμορφώνουν μια επικίνδυνη κατάσταση. Η ενεξελίξη γενοκτονία κατά του λαού της Παλαιστίνης, οι Ισραηλινές επιθέσεις στη Συρία και το Λίβανο, οι τεταμένοι υπεραλιστικοί ανταγωνισμοί στην Ερυθρά Θάλασσα στρώνουν το έδαφος για γενίκευση του πολέμου. Η ολοένα μεγαλύτερη εμπλοκή της Ελλάδας σε αυτό το κουβάρι των υπεραλιστικών ανταγωνισμών, η αποστολή της φρεγάτας Ίδρα και προσωπικού των ενόπλων δυνάμεων στην Ερυθρά Θάλασσα, μαζί με την ανάληψη από την ελληνική πλευρά ρόλου συντονιστή μέσω του στρατηγίου της Λάρισας στην επιχείρηση Ασπίδες, προειδοποιούν για μεγάλους κινδύνους στον ελληνικό λαό. Οι δηλώσεις αξιωματούχων του Ιράν ότι σε περίπτωση εμπλοκής των ΗΠΑ στην πολεμική αντιπαράθεση, τότε θα αποτελέσουν εν δυνάμει στόχους οι χώρες που διαθέτουν βάσεις στον ΗΠΑ. Αυτά φανερώνουν τους θανάσιμους κινδύνους για το λαό μας από την ύπαρξη και την επέκταση του δικτύου των αμερικανανατοϊκών βάσεων και τη συμμετοχή τους σε πολεμικές επιχειρήσεις. Επίσης και η Ρωσία απειλεί εδώ και πάρα πολύ καιρό με αντίπεινα για τις βάσεις, αν χρησιμοποιηθούν και όταν χρησιμοποιούνται. Γι' αυτό λοιπόν το σύνθημά μας είναι εξαιρετικά επίκαιρο. Ούτε γη, ούτε νερό στους φωνιάδες των λαών. Καταγγέλουμε και καταδικάζουμε την κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, τον ΣΥΡΙΖΑ, το ΠΑΣΟΚ και τα άλλα τα υπόλοιπα κόμματα του Ευρωατλαντισμού, γιατί με την πολιτική τους έχουν εμπλέξει τη χώρα μας μέχρι στιγμής σε δύο ταυτόχρονους υπεραλιστικούς πολέμους στη Μέση Ανατολή και στην Ουκρανία. Η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας συνενεί στις επικίνδυνες αποφάσεις, τις πολεμοκάμπλες αποφάσεις των συνόδων κορυφής του ΝΑΤΟ και της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τα άλλα κόμματα πλην ΚΚΕ δεν βγάζουν άχνα. Διεκδικεί για λογαριασμό της αστικής τάξης αναβαθμισμένο ρόλο, συμμετέχοντας στις πολεμικές επιχειρήσεις μέσω του δικτύου των ευρωατλαντικών βάσεων και υποδομών που υπάρχουν στη χώρα μας. Τροφοδοτεί με πολεμικό υλικό την Ουκρανία και έφτασε στο σημείο, όπως υπόθηκε και αναλυτικά από τον υπολογαγό που μίλησε πριν, από το Βάιο, τον Τζαπρούνι, έφτασε να στείλει απογορευμένες βόμβες λευκού φωσφόρου, συμβάλλοντας έτσι στη διάπραξη εγκλημάτων πολέμου. Την ίδια στιγμή κλιμακώνεται η σφαγή και η γενοκτονία του παλαιστινιακού λαού από το κράτος
δολοφόνο του Ισραήλ, με τη στήριξη των ΗΠΑ, του ΝΑΤΟ, της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των συμμάχων τους, είναι εγκληματικές οι ευθύνες της ελληνικής κυβέρνησης και άλλων κομμάτων, γιατί εξισώνουν το θήτη με το θύμα, φτάνοντας στο σημείο να αναγνωρίζει στο Ισραήλ το δικαίωμα στην αυτοάμυνα. 15.000 και πάνω νεκρά παιδιά. Αυτοάμυνα, και αυτά που δημοσιεύτηκαν για τη χρήση της τεχνητής νοημοσύνης στον πόλεμο του Ισραήλ και στην επίθεση είναι φρικαλέα. Θα το πω εκτός κειμένου. Γράφτηκε και έτσι είναι, ότι στοχοποιούν κάποιους μαχητές ή αξιωματικούς της Χαμάς και τους χτυπάνε το βράδυ στα σπίτια τους που είναι η οικογένειά τους, δολοφονώντας μικρά παιδιά, βρέφη, τους πάντες. Αυτή είναι η αυτοάμυνα και το έσχος όλων όσων είτε ανοιχτά τάσσονται με το Ισραήλ, είτε ψελίζουν όπως κάνουν και τα άλλα κόμματα για ίσες ευθύνες. Η κυβέρνηση... Η κυβέρνηση διαχρονικά ενισχύει τις οικονομικές, πολιτικές και στρατιωτικές σχέσεις του Ισραήλ, όπως έκανε και η προηγούμενη υποτίθεται αριστερή κυβέρνηση, που έδωσε γιν και είδωρ και περηφανεύονταν τότε και περηφανεύονται και σήμερα για αυτή την πολιτική. Αρνείται η κυβέρνηση σήμερα, όπως και η προηγούμενη, να εφαρμόσει την ομόφωνη απόφαση της Βουλής για αναγνώριση του Παλαιστινιακού κράτους. Και από το σημερινό βήμα εκφράζουμε και πάλι την αμέριστη αλληλεγγύη μας στον ηρωικό Παλαιστινιακό λαό και βροντοφωνάζουμε: η ιστορία έχει μια σωστή πλευρά, με την Παλαιστίνη ως τη λευτεριά. Η ιστορία έχει μια σωστή πλευρά, με την Παλαιστίνη ως... Φίλες και φίλοι, συντρόφισσες και σύντροφοι, η διατήρηση της συνοχής στην νοτιοανατολική πτέρυγα του ΝΑΤΟ και η απόσπαση της Τουρκίας από την επιρροή της Ρωσίας συνδέονται με το λεγόμενο οδικό χάρτη για τη διευθέτηση των ελληνοτουρκικών σχέσεων, τη συνδιαχείριση στο Αιγαίο και στην Ανατολική Μεσόγειο υπό την εποπτεία των ΗΠΑ και του ΝΑΤΟ, προειδοποιώντας για επώδυνους συμβιβασμούς εις βάρος της κυριαρχίας και των κυριαρχικών δικαιωμάτων των ελληνικών νησιών και της χώρας. Αυτό επιβεβαιώνεται και από αυτά που δήλωσε ο Υπουργός Εξωτερικών, ότι πρέπει να ετοιμαζόμαστε για κάποιους συμβιβασμούς, και επιβεβαιώνεται και με τις τελευταίες δηλώσεις για τα θαλάσσια πάρκα από την πλευρά της τουρκικής κυβέρνησης. Θαλάσσια πάρκα στη μέση του Αιγαίου, σε έδαφος ελληνικό, παραβιάζοντας την κυριαρχία ομά και ανοιχτά. Σε λίγο θα ζητήσουν και τον όρμο του Φαλήρου μέσα από αυτή την διαδικασία των υποχωρήσεων. Έχουμε βιώσει, φίλες και φίλοι, συντρόφισσες και σύντροφοι, και εξακολουθούμε να βιώνουμε τον αντιδραστικό χαρακτήρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ως ένωσης του κεφαλαίου κατά των λαών. Η παραπέρα στρατιωτικοποίησή της, όπως καταγράφεται στην κοινή πολιτική ασφάλειας και άμυνας και στη δημιουργία της δικής της πολεμικής μηχανής, ικανή να δρά τόσο αυτόνομα όσο και συμπληρωματικά με το ΝΑΤΟ. Αυτά φανερώνουν το αποκρουστικό της πρόσωπο που προβάλλει μέσα από την αποκαλούμενη πολεμική οικονομία τις δεκάδες συμπεριαλιστικές αποστολές σε όλη την Ιδρώγειο, την αποστολή στρατιωτικού οπλισμού δισεκατομμυρίων ευρώ στο αντιδραστικό καθεστώς Ζελένσκι και την στήριξη την οποία παρέχει στο Ισραήλ. Και έχουμε τώρα διαγωνισμό ανάμεσα στα κόμματα του ευρωατλαντισμού για το ποιος είναι περισσότερος Ευρωπαίος, ποιος είναι πιο πολύ με αυτή την κανονικότητα, δηλαδή τη βαρβαρότητα
της πολιτικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Εμείς, ο λαός μας, οι λαοί, πρέπει να σταθούν απέναντι σε αυτό το υπεραλιστικό κατασκεύασμα όλων των χρόνων που δεν έχει καμιά διαφορά με τους Αμερικάνους υπεραλιστές. Μπροστά στις ευρωεκλογές της 9ης Ιούνιου καλούμε το λαό να καταδικάσει τον χαρακτήρα και το βρώμικο ρόλο της Ευρωπαϊκής Ένωσης και την ίδια Ευρωπαϊκή Ένωση. Να αποδυναμώσει με τη δράση αλλά και με την ψήφο του τα κόμματα και τις πολιτικές που σπέρνουν τη φτώχεια, την ακρίβεια, τους πολέμους, την προσφυγιά, να ξεπεράσει προκαταλήψεις και να ρίξει στην κάλπη το ψηφοδέλτιο εκείνου του κόμματος που όλα αυτά τα χρόνια δεν λύγησε μπροστά σε θύελλες. Όλα αυτά τα χρόνια πήγε κόντρα στο ρεύμα, κόντρα στην προπαγάνδα και αποκάλυπτε και αποκαλύπτει ποια είναι η Ευρωπαϊκή Ένωση, ότι είναι εχθρός και δολοφόνος των λαών. Η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας κλιμακώνει την αντιλαϊκή επίθεση. Η πολιτική της καταπατά τις λαϊκές ανάγκες και αυξάνει τα κέρδη των επιχειρηματικών ομίλων. Δισεκατομμύρια ευρώ δαπανώνται για εξοπλισμούς που καμιά σχέση δεν έχουν με την ασφάλεια και την άμυνα της χώρας. Αντίθετα, εξυπηρετούν τους σχεδιασμούς των Ηνωμένων Πολιτειών, του ΝΑΤΟ και της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Με διαχρονική ευθύνη όλων των κυβερνήσεων, η Ελλάδα κατατάσσεται στις πρώτες θέσεις μεταξύ των κρατών μελών του ΝΑΤΟ όσον αφορά τις εξοπλιστικές δαπάνες. Αυτή την αντιλαϊκή πολιτική που είναι κομμένη και ραμμένη στα συμφέροντα και τις επιδιώξεις των επιχειρηματικών ομίλων, αυτή υπηρετεί η εμπλοκή της Ελλάδας στους πολεμικούς σχεδιασμούς των ΗΠΑ, του ΝΑΤΟ και της Ευρωπαϊκής Ένωσης και δεν υποχρεώνεται, όπως λένε, από τη συμμαχία που έχει υποχρεώσεις, γιατί αυτό είναι ένα μεγάλο ψέμα και που λένε τα υπόλοιπα κόμματα. Η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, πατώντας το στρωμένο δρόμο που βρήκε από την κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ, συνεχίζει τον επικίνδυνο στρατηγικό διάλογο με τις Ηνωμένες Πολιτείες και την ενίσχυση της Ηνωαμερικανικής Συμφωνίας για τις βάσεις, με την αναβάθμιση των βάσεων στη Σούδα, τη Λάρισα, το Στεφανοβίκιο, την Αλεξανδρούπολη, που έχει γίνει κόμβος προώθησης των δυνάμεων του ΝΑΤΟ. Η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, συνεχίζοντας την πολιτική του ΣΥΡΙΖΑ, έχει παραδώσει στις Ηνωμένες Πολιτείες με αυτή τη στρατηγική, το στρατηγικό διάλογο και τη συμφωνία, όχι μόνο τις στρατιωτικές υποδομές, όλες, αλλά και τις πολιτικές υποδομές, δηλαδή δρόμους, λιμάνια, αεροδρόμια, πολιτικά και όχι στρατιωτικά. Αυτά μόνο σε συνθήκες κατοχής γίνονται και όλοι οι υπόλοιποι, τώρα τα υπόλοιπα κόμματα, χειροκροτούν αυτή την άθλια κυριολεκτικά κατάσταση, αλλά ο λαός μας δεν έχει πει την τελευταία λέξη του. Καλούμε λοιπόν το λαό να προβληματιστεί με ποιον τρόπο συμβάλλει στην ειρήνη η μετατροπή της Ελλάδας σε πολεμικό ορμητήριο των ΗΠΑ και του ΝΑΤΟ και σε θύμα αντιπίνων, με ποιον τρόπο συμβάλλει στην ειρήνη η αποστολή ελληνικών ενόπλων δυνάμεων και πολεμικού υλικού στο ουκρανικό μέτωπο, στην Ερυθρά Θάλασσα, στις δεκάδες αποστολές των ΗΠΑ, του ΝΑΤΟ εναντίον των άλλων λαών, και ύστερα ανέσχυτοι όλοι μιλάνε για την Ελλάδα ότι αποτελεί χώρα ειρήνης και ασφάλειας όταν πολεμάει και βοηθάει σε όλους τους πολέμους όλα αυτά τα χρόνια. Γιουγκοσλαβία, Ιράκ, Αφγανιστάν, Συρία, Λιβύη, σήμερα Ουκρανία, Μέση Ανατολή, ό,τι τους ζητούν το κάνει, και μάλιστα έχουμε και έναν ιδιόμορφο πρωταθλητισμό από τον κύριο Μητσοτάκη που βασίζεται βέβαια και στη συμφωνία των υπολείπων. Απευθυνόμαστε στους φαντάρους και στα στελέχη των ενόπλων δυνάμεων και τους βεβαιώνουμε ότι είμαστε στο πλευρό τους, στον αγώνα τους για να επιστρέψουν όλες οι στρατιωτικές αποστολές από το εξωτερικό, για να πάψουν οι ένοπλες δυνάμεις της Ελλάδας
να υπηρετούν τα αιματοβάμενα σχέδια ΗΠΑ, ΝΑΤΟ και Ευρωπαϊκής Ένωσης. Γιατί οι φαντάροι είναι του λαού, παιδιά. Έξω από τα σύνορα δεν έχουν δουλειά. Έχουμε πίστη στη δύναμη που έχει ο λαός, ώστε να συγκρουστεί με αυτή την πολιτική, να διαμορφώσει με την πάλη του τους όρους για να απαλλαγεί από τους εκμεταλλευτές του και τις συμμαχίες τους και με κριτήριο τα δικά του συμφέροντα να ανοίξει το δρόμο για την αμοιβαία υποφολή συνεργασία με τους άλλους λαούς. Οι λαοί δεν έχουν να χωρίσουν τίποτα. Τους ενώνει η φτώχεια, η καταποίηση, η εκμετάλλευση από τους κεφαλαιοκράτες σε όλες τις καπιταλιστικές χώρες. Είναι ανάγκη να δυναμώσει ακόμα περισσότερο η λαϊκή απέτηση προς την κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας να αποσύρει άμεσα τη στήριξή της στο κράτος δολοφόνο του Ισραήλ, να απεμπλακεί η χώρα μας από τους υπεραλιστικούς πολέμους. Τονίζουμε και πάλι να κλείσουν οι αμερικανανατοϊκές βάσεις και υποδομές, να επιστρέψει η φρεγάτα Ίδρα από την επιχείρηση ασπίδες της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην Ερυθρά Θάλασσα και η πύραυλη Patriot από τη Σαουδική Αραβία. Τη χλυσοπλήρωσε ο ελληνικός λαός και τους Patriot και άλλα για να φυλάνε τι, τις πετρελαιοπηγές της Σαουδικής Αραβίας, τα συμφέροντα των μεγάλων κατασκευαστικών εταιριών ελληνικών που είναι σε αυτή την περιοχή. Αυτά πληρώνει, όπως και πάρα πολλά άλλα, ο ελληνικός λαός, πέρα από την στιγμή εκμετάλλευση που δέχεται από τους μεγάλους επιχειρηματικούς ομίλους. Φίλες και φίλοι, συναγωνιστές και συναγωνήτριες, σύντροφοι και συντρόφισσες, έχουμε το δίκιο με το μέρος μας. Δυναμώνουμε τον αγώνα ενάντια στους υπεραλιστές που σέρνουν τους λαούς στο πολεμικό σφαγείο. Αυτή είναι η σωστή πλευρά της ιστορίας, που αντιστοιχεί στα συμφέροντα των λαών. Αυτό δίνει ουσιαστικό περιεχόμενο στην αντιπεριαλιστική, αντιπολεμική δράση. Συνεχίζουμε και κλιμακώνουμε την πάλη μας μέχρι την τελική νίκη. Στον υπεριαλισμό καμιά υποταγή. Η μόνη υπερδύναμη είναι η λαοί. Γεια σας και να είστε καλά. Καλή δύναμη.